Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Σεβασμιότατη Άγιε Μεσσηνίας Άγιε Μάνης, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των χωρών της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Γαλλίας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, εκπρόσωπε της ελληνικής κυβέρνησης, αξιότιμη κυρία βουλευτής, εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως εκπρόσωπος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, ευτυχή Δήμαρχε, Δήμαρχε της Πύλου, του Δήμου Πύλου Νέστορος, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, έχουν περάσει 151 χρόνια και τιμούμε σήμερα την ιστορική και ένδοξη στιγμή για την πορεία του έθνους και του τόπου μας. Τιμούμε την επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, μιας ιστορικής και ένδοξης συνάντησης των μεγάλων δυνάμεων μαζί με τον μαχόμενο ελληνισμό της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας με τους επαναστατημένους Έλληνες. Μια συνάντηση που έλαβε χώρα εδώ στην Πελοπόννησο. Μια συνάντηση όμως που καθόρισε την πορεία της Ελλάδος, αλλά καθόρισε όμως και την πορεία της Ευρώπης, που καθόρισε τις γεωστρατηγικές εξελίξεις στον χώρο της Μεσογείου, που καθόρισε όμως και την πορεία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Πελοπόννησος υπήρξε το σημείο συνάντησης. Αυτή σηματοδότησε την αρχή, αλλά και το τέλος του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Από τη Μάνη, στις 17 του Μάρτη του 1821, όταν μια χούφτα Ελλήνων, μανιατών, με όπλο την απόλυτη και ακρόνητη βούλησή τους για νίκη ή θάνατο, προτάσσοντας το ταν ή επιτάς, αμφισβήτησαν και πολέμησαν απέναντι σε μια αυτοκρατορία μέχρι τον Ναυαρίνο και την ναυμαχία του Οκτώβρη του 1827 και το οριστικό χτύπημα μιας στρατιωτικής υπερδύναμης της εποχής. Κανένας δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει την πορεία των γεγονότων. Κανείς δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει τον ιστορικό κύκλο που ξεκίνησε από τη Μάνη και κατέληξε στην ανεξαρτησία της Ελλάδος, που έχει ως σημείο ιστορικής τομής το Ναυαρίνο. Αναμφίβολα η Χερσόνησος της Πελοποννήσου αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της ανεξαρτησίας και της ευόδοσης της σημαντικότερης ίσως εθνικής επανάστασης του 19ου αιώνα. Μιας επανάστασης, προάγγελο της δημιουργίας των εθνικών κρατών που ακολούθησαν και τα οποία εδραίωσαν την ιδέα του έθνους ως το κύριο συστατικό συγκρότησής τους. Τοποθετημένοι στο χερσαίο άκρο της Ευρώπης και στο μέσο της Μεσογείου, αποτέλεσε το θέρετρο εξελίξεων στο έδαφος της οποίας συντελέστηκαν στρατιωτικές και πολιτικές εξελίξεις που επηρέασαν το μέλλον του δυτικού κόσμου. Δικαίως λοιπόν η Πελοπόννησος θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες κοιτίδες του δυτικού πολιτισμού. Η ναυμαχία στο Ναυαρίνο το αποδεικνύει αυτό περίτρανα. Εδώ συγκρούστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης, καταδεικνύοντας τη σπουδαία γεωστρατηγική και γεωπολιτική σημασία της Πελοποννήσου. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου υπήρξε το αποτέλεσμα μιας μακράς εξελεκτικής πορείας τόσο στο στρατιωτικό τομέα όσο και στο πολιτικό, στο διεθνές αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Προηγήθηκαν κρίσιμα γεγονότα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. Στις αρχές του 1823 το στρατιωτικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη είχε απολύτως υλοποιηθεί. Ο Μοριάς, τα νησιά του Αργοσαρονικού
η Αττικοβιωτία και η περιοχή από το Μεσολόγγι μέχρι το Σούλι ήταν ελεύθερες. Την ίδια χρονιά αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσημα την πολιτική ύπαρξη του ελεύθερου ελληνικού κράτους με την σύναψη διπλωματικών σχέσεων στο πλαίσιο του περίφημου δόγματος Μονρό. Η Αγγλία, το Υπουργείο Εξωτερικών της οποίας έχει αναλάβει ο φιλελεύθερος George Canning, αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις και σπέβδει να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας του στο ελληνικό ζήτημα, στο λεγόμενο ανατολικό ζήτημα, με σειρά διπλωματικών ενεργειών και κυρίως με την σύναψη το Φεβρουάριο του 1824 του πρώτου από τα δύο διαβόητα δάνεια της Αγγλίας, το οποίο όμως αποτελεί μια ιονή de facto αναγνώριση του ελληνικού κράτους. Ο Σουλτάνος αντιλαμβάνεται ότι η ελληνική επανάσταση έχει επικρατήσει έναντι της Οθωμανικής ισχύως αλλά και της ισχύως της αντιδραστικής Ιεράς Συμμαχίας της Ευρώπης. Έτσι αναγκάζεται να συμπράξει στα τέλη του 1824 ζητώντας την βοήθεια του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου, καταπνίγοντας την επανάσταση στην Κρήτη και καταστρέφοντας τα νησιά της Κάσου και των Ψαρών. Στις αρχές του 1825 ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στο Μοριά και σπέρνει την καταστροφή, ενώ λίγο αργότερα πολιορκεί το Μεσολόγγι. Η ελληνική κυβέρνηση, έχοντας θορυβηθεί από την δημοσιοποίηση του ρωσικού σχεδίου του Τσάρου Αλεξάνδρου για δημιουργία αυτόνομων ελληνικών ηγεμονιών αντί ελεύθερου ελληνικού κράτους, υπέβαλε υπόμνημα στην Αγγλία, με το οποίο ζητούσε μόνο την αγγλική προστασία. Είναι η περίφημη διαβόητη πράξη υποτέλειας. Οι Άγγλοι, οι οποίοι υπονόμευσαν το σχέδιο του Τσάρου μέσω της δημοσιοποίησής του, δεν αποδέχονται μεν την πράξη υποτέλειας, αλλά τη χρησιμοποιούν ως βάση για να διαπραγματευτούν την επίλυση του ελληνικού ζητήματος με τη Ρωσία. Στο μεταξύ, ο Κολοκοτρώνης, με ένα λυσόδι ανταρτοπόλεμο εναντίον του Ιμπραήμ στο Μοριά, μαζί με τους Μανιάτες και τους Αρκαδιανούς, και ο Καραϊσκάκης με τακτικό πόλεμο εναντίον του Κιουταχής στη Ρούμελη, συντηρούσαν την ελληνική επανάσταση ως την ώρα που τα διασταυρούμενα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων βρήκαν τρόπο για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η αγγλική πολιτική θριάβευε. Ραγδαίες εξελίξεις ακολούθησαν από τη Ρωσία. Ο νέος τσάρος Νικόλαος, που διαδέχθηκε τον αδερφό του Αλέξανδρο, ζήτησε με τηλεσίγραφο ικανοποίηση όλων των διαδημερών διαφορών με την Τουρκία που εκκρεμούσαν από το 1812 και το 1821. Έτσι η Τουρκία αναγκάζεται να υπογράψει τη Συμφωνία της Ανδριανούπολης, ικανοποιώντας όλα τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς. Οι Άγγλοι όμως, που ήθελαν να εμποδίσουν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνυπέγραψαν με τους Ρώσους το πρωτόκολλο της Πετρούπολης στις 25 Μαρτίου του 1826, με το οποίο συμφωνούσαν στη δημιουργία ενιαίου ελληνικού κράτους, υποτελούς όμως το Σουλτάνο. Το πρωτόκολλο αυτό σήμαινε απομάκρυνση από τις αρχές της Ιεράς Συμμαχίας, ενώ αποτελεί το πρώτο επίσημο διπλωματικό κείμενο που μνημονεύει το όνομα Ελλάδα και αναγνωρίζει την πολιτική ύπαρξη των Ελλήνων. Η απόρριψη του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης από την Πύλη οδήγησε τη Γαλλία να προσχωρήσει και αυτή στις 24 Ιουνίου του 1827 στην τριμερή συνθήκη, την Ιουλιανή Συνθήκη του Λονδίνου, μεταξύ Αγγλίας, Ρωσίας και Γαλλίας. Η Συνθήκη του Λονδίνου επαναλάμβανε τους όρους του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης και άφηνε ανοιχτό το θέμα του προσδιορισμού των ελληνικών συνόρων. Η πρωτοβουλία των τριών δυνάμεων υπαγορευόταν, όπως ανέφερε το προήμιο της Συνθήκης,
από το ενδιαφέρον τους για την προστασία των Ελλήνων, από γενικότερους ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και από την ανάγκη επιβολής ενός καθεστώτος ασφαλείας για την ακόλυτη διεξαγωγή των θαλάσσιων επικοινωνιών και του εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα μυστικό συμπληρωματικό άρθρο, άρθρο συμπληρωτικό και μυστικών, έτσι όπως αναφέρεται, προέβλεπε τη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε περίπτωση αρνήσεως των εμπολέμων για να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της συνθήκης. Βασικά δε κυρίως στόχευε την συμμόρφωση της Τουρκίας. Οι κυβερνήσεις των συμβαλωμένων μερών θα προσέφεραν στους εμπόλεμους τη μεσολάβησή τους για την σύναψη ανακοχής. Η Τουρκία και οι Έλληνες έπρεπε να απαντήσουν εντός 30 ημερών και σε αρνητική περίπτωση οι τρεις δυνάμεις θα λάμβαναν τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή της ανακοχής. Συγχρόνως, οι διοικητές των ναυτικών μοιρών των τριών δυνάμεων θα παρεμπόδιζαν την μεταφορά τουρκικού ή αιγυπτιακού στρατού από τη θάλασσα για την ενίσχυση των δυνάμεων που βρίσκονταν στο ελληνικό έδαφος, χωρίς όμως τα μέτρα που λάμβαναν κατά του Οθωμανικού ναυτικού να καταλήξουν σε εχθροπραξίες, εκτός αν οι Τούρκοι επέμεναν να διασπάσουν τον αποκλεισμό. Οι Έλληνες υποδέχτηκαν με πανηγυρισμούς τη συνθήκη του Λονδίνου, ενώ η πύλη με ενισχυμένη την αδιαλαξία της, γιατί εκείνη την περίοδο είχε συμβεί η πτώση της Ακροπόλεως, απέρριψε κατηγορηματικά τις συμμαχικές διακοινώσεις. Ο ευνίδιος θάνατος όμως του Πρωθυπουργού της Αγγλίας George Canning, ο οποίος είχε αναβαθμιστεί και είχε αναβαθμίσει το ρόλο του, δημιούργησε την ελπίδα στην πύλη για μη εφαρμογή της συνθήκης του Λονδίνου. Ο νέος όμως Πρωθυπουργός της Αγγλίας, Λόρδος Γκόντερης, ακολούθησε την πολιτική του προκατόχου του. Η αδιαλαξία της πύλης θέτησε κίνηση τον μηχανισμό των εξαναγκαστικών μέσων του οποίου οι μοχλοί δεν βρίσκονται στα χέρια πολιτικών ή διπλωματικών, αλλά τριών ναυάρχων, του Κόδρικτον, του Δεριχνή και του Χέιδεν. Ο Κόδρικτον μάλιστα είχε τη ρητή εντολή από τον Στράτφορντ Κάνινγκ, τον πρεσβευτή της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, ότι αν δεν εισακουστεί ο λόγος σας, μεταχειριστείτε τα πυροβόλα. Ο ναύαρχος λοιπόν, έχοντας προσωπική επίγνωση των ομοτήτων στις οποίες συνέχισε να προβαίνει ο Ιμπραήμ εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, μετέβαλαν τον ειρηνικό αποκλεισμό σε ναυτική επίδειξη που τους έφερε αντιμέτωπους με τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στον κόλπο του Ναβαρίνου. Η είσοδος του Ηνωμένου Συμμαχικού Στόλου στον στενό κόλπο της ιστορικής πύλου στις 20 Οκτωβρίου του 1827 στις 2 η ώρα ήταν επιβλητικός και αναμφισβήτητος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εκπληκτική εικόνα σιωπής και συνάμα αναμονής μέσα στον όρμο. Είχε πλέον σηκωθεί η αυλαία για τον κρίσιμο γεγονός της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που έμειλε ύστερα από λίγο και ειδικότερα στις 2 και 25 μετά μεσημβρίας να διαδραματιστεί όχι μόνο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των πρωταγωνιστών της, αλλά και ενώπιον της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης που παρακολουθούσε με κρατημένη την ανάσα μέσω του τύπου όλες τις λεπτομέρειες του αγώνα, του απελπισμένου αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων που εξελίσσονταν με αστραπιαία ταχύτητα. Η νοτιοανατολική γωνία στη Μεσόγειο και συγκλώνιζε την τότε παγκόσμια κοινότητα. Είναι γεγονός ότι ολόκληρη η ναυμαχία από την αρχή ως το τέλος απαρτίστηκε από αλλεπάλληλες επιμέρους συγκρούσεις των πλοίων, υπό συνθήκες σύγχυσης, φρίκης, αμοιβαία συμπαράστασης, αλλά και φίλιων πυρών.
και όλα αυτά σε ένα κλειστό όρμο που ακόμα και σε ειρηνική περίοδο με δυσκολία θα μπορούσαν να πλέψουν 90 Οθωμανικά και 27 συμμαχικά πολεμικά καράβια και επιπλέον τα μεταγωγικά, δεδομένου του γεγονότος ότι όλα αυτά συνοθούνταν και καταπυροβολούνταν ακατάπαυστα, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα πραγματικής κόλασης. Την είδηση για την ναυμαχία του Ναβαρίνο δημοσίευσε η Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, σημειώνοντας «Μανθάνομεν εξ πετσών ότι το παρελθόν Σάββατο του Ενεστώτος συνέβη μέγας κανονιοβολισμός εις τα μέρη του Νιουκάστρου και συμπεραίνεται ότι οι συμμαχικοί στόλοι εκτύπησαν τον ενέο κάστρο τουρκο-αιγυπτιακό στόλο». Και πιο κάτω στο ίδιο φύλλο σημειώνεται «Από γράμματα των Σπετσών και της Αρκαδίας πληροφορούμεθα ότι ο ενέο κάστρο τουρκο-αιγυπτιακό στόλος κατεστράφει κατά κράτος όλος καιρός από τους συμμαχικούς στόλους των τριών κρατεών δυνάμεων». Έτσι το γεγονός της νίκης των συμμάχων στο Νιόκαστρο προξένεσε, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, μια πλημμυρίδα ενθουσιασμού και εντόνων συναισθημάτων στους Έλληνες, οι οποίοι άρχισαν πλέον να βλέπουν ότι ανοίγεται μπροστά τους ελπιδοφόρος ο δρόμος της ελευθερίας τους. Μετά την αποχώρηση των πρωταγωνιστών από το θέρετρο των επιχειρήσεων, άνοιξε ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος σχετικά με τον τρόπο που διεξήχθη η ναυμαχία, το αβαθύτερα αίτια που την προκάλεσαν και τον αντίκτυπο που είχε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Έτσι διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις, όπως, για να αναφερθεί ενδεικτικά, ότι από τον Ναβαρίνο εκτελέστηκε ένα στόλος στο αγκυροβόλιό του, ή ότι οι Οθωμανοί έριξαν μεν τον πρώτον κανονιοβολισμό αλλά βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα, ή ακόμα και η ναυμαχία έγινε απροσδόκητα από τα τουρκοαιγυπτιακά πληρώματα να ευνηδιάζονται. Ανεξάρτητα όμως από όλες αυτές τις προσεγγίσεις, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι Οθωμανοί με τις παροσπονδίες και τις ακρότητές τους προκάλεσαν τους συμμάχους και τους όθησαν να μπουν στον μονόδρομο της χρήσης βίας και της σύγκρουσης, ενώ αν ήθελαν σεβόμενοι τις υπογραφές τους μπορούσαν να εφαρμόσουν στην πράξη τη συνθήκη του Λονδίνου. Κινητή η αδύναμη σε όλη αυτή την πορεία υπήρξε το άσβεστο πάθος των Ελλήνων για ελευθερία, παρά το γεγονός ότι ο Ιμπραήμ έθεσε σε κίνδυνο τον αγώνα για την ανεξαρτησία, οι Έλληνες δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται, να αντιστέκονται, ακόμα και να επικρατούν, όπως έκανε ο Μακρυγιάννης στους Μήλους. Αυτός ο πατριωτισμός ήταν το κοινό στοιχείο που οδήγησε τις εξελίξεις. Όλοι οι παράγοντες που συντέλεσαν σε αυτό το αποτέλεσμα είχαν τις δικές τους αφετηρίες, τις δικές τους φιλοδοξίες, τις δικές τους βλέψεις και επιδιώξεις. Συναποφάσισαν ωστόσο το κοινό σκοπό, θέτοντας υπεράνω όλων την πατρίδα. Ένωσαν λοιπόν τους διαφορετικούς κόσμους τους. Αποδεικνύεται συνεπώς ιστορικά ότι αυτό αποτελεί το διαχρονικό διακύβευμα. Η συνένωση δυνάμεων σε ένα κοινό ζητούμενο, σε έναν κοινό σκοπό. Αυτή την αρχή υπηρετούμε με ακρόνητη πίστη στη συνέπεια. Αυτή την αρχή εμπιστευόμαστε και επιβραβεύουν οι πολίτες. Ξέρουμε την ιστορία μας, ξέρουμε την ιστορία της Πελοποννήσου. Ξέρουμε, και προς αυτό εργαζόμαστε, ότι η Πελοπόννησος θα συνεχίσει να έχει σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη της χώρας. Παραμένουμε λοιπόν συνεπείς στην παρουσία μας, με αξιοπιστία, με δυναμική, εμπιστευόμενοι πάνω από όλους τους πολίτες μας, την ανεξάρτητη φωνή τους, το ελευθερόφρονο πνεύμα τους και την αστήρευτη δύναμή τους.
Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων όσων έπεσαν στην αυμαχία του Ναβαρίνου και ας είναι αιώνια η ευγνωμοσύνη των Ελλήνων σε όλους αυτούς που συνήργησαν για να γίνει το μεγαλύτερο γεγονός που άλλαξε την ιστορία της χώρας μας, αλλά κυρίως όμως άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ.